Δηλαδή, εγώ δεν θα παντρευτώ, κύριε Τσόχο, σίγουρα θα έχει νταούλια και ζουρνάδες. Καλησπέρα σας. ναι, γιατί από μόνο το αυτό, δηλαδή τώρα αυτό που είπα, ας πούμε, ταυτόχρονα σκέφτηκαν και αν το είπα και εγώ. Αν θα παντρευτώ, θα έχει σίγουρα νταούλια και ζουρνάδες, ναι. Παντρέψει εσύ και όπως έλεγε η γιαγιά μου, στο γάμο σου εγώ θα φέρνω κρασί με το κόσκινο. ναι, ναι. με αυτά που βλέπω πάντως και τι γίνεται και τι δεν γίνεται με αυτούς που παντρεύονται και τι συμβαίνει και αυτούς που κάνουν και παιδιά κιόλας, ούτε καν. Μάλιστα. Τι κάνετε, καλησπέρα, μου λείψατε. Πώς είστε. Είστε Περδίκη τώρα ή ακόμα... Όχι, το Περδίκη δεν το λες. Είμαι στο 50%. Α, έχετε βάλει μαξιλαράκι δηλαδή στην καρέκλα τώρα. Δεν έχω βάλει, αλλά αυτή είναι καλή. Μέσα στη δικιά μου δεν μπορώ με τίποτα. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Και ήθελα να πάω και την άλλη εβδομάδα Σαββατοκύριακο με ένα σκάφος να κάνω βόλτες. Άντε και κάτσα στο σκάφος. Βάρκα δηλαδή, ο σκάφος. Άμα κάνω καμιά βουτιά, πώς ανεβαίνω μετά. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Με ημάντα, όπως βλέπω εκεί σε μένα που τα σηκώνουν τα σκαφάκια, τα βγάζουν με ένα ημάντα. Τα βάζουν από κάτω και τα σηκώνει ένας γερανός. Θα πάρω και ένα γερανό μαζί μου. Και σκαλίτσα. Σκαλίτσα πώς. Για να άμα βουτήξεις και θες να ανεβείς πάνω, πρέπει να πιάσεις και να βάζεις δύναμη για να σηκωθείς, να πατήσεις. Πώς ναι, θα... ναι. Ναι, θα με φάνε τα ψάρια. Σκαλίτσα που να πηγαίνει χαμηλά, να τα πρώτα δυο σκαλιά να είναι μέσα στο νερό. ναι, είναι, αλλά είναι κοντά. το έχω δοκιμάσει το έργο πάλι. Τι κάνατε? Καλά είμαστε. Έλειψα 4 μέρες και έχει γίνει ο χαμός. Χαμούλης, ναι. Χαμός. Και θέλω και την Παρασκευή, μάλλον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Λίγκας έγινε 3 η ώρα την Παρασκευή, έτσι, την επιβεβαίωση δηλαδή, ναι. ουσιαστικά, ότι η πρόεδρος της Λίγκας από εδώ και στο εξής για το επόμενο, τα επόμενα 2 χρόνια είναι, ή ένα. Δύο. Είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά από 12-13 χρόνια από ό,τι διάβασα. Από μόνο το αυτό δηλαδή που λέω τώρα, βάζω μια τελεία και περιμένω το σχόλιο σου. Πώς έγινε αυτό? Όπως έλεγα και με τον Κώστα την Παρασκευή όταν έγινε γνωστό, ξεκίνησε να μετράει τα κουκιά, βγήκε ότι βγαίνουν. Ο βασικός λόγος της εμπλοκής στις εκλογές ήταν η κεντρική διαχείριση. Είναι το μεγάλο project της Super League στην φετινή χρονιά. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έπεισε τους μικρούς ότι είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Θυμίζω μέχρι πρόσφατα δεν ήταν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Εγώ αυτό θυμάμαι. Γι' αυτό λέω τώρα. Ναι, πήγα να σας σταματήσω, να σας διακόψω και να σας ρωτήσω τι σημαίνει, ρε Μιχάλη, κεντρική διαχείριση. Κεντρική διαχείριση σημαίνει, μπορεί να γίνει με 2 τρόπους. Ο ένας είναι να πούν οι ομάδες ότι δεν έχει ισχύ κανένα συμβόλαιο και όλες μαζί ψάχνουν τηλεοπτικό πάροχο ή τηλεοπτικούς παρόχους να μοιράσουν το προϊόν και ζητούν συγκεκριμένο ποσό για όλο το πρωτάθλημα και το μοιράζονται αυτό το ποσό με διάφορα κριτήρια όπως εμπορικότητα, θέση τερματισμού, μπουρου, τύπου Premier League, μια τέτοιου είδους κεντρική διαχείριση. Είχαμε παλιότερα και στην Ελλάδα για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα όπου υπήρχαν μπόνους ανάλογα με τη θέση που τερμάτιζες, υπήρχαν μπόνους για την πρώτη επαρχιακή ομάδα της βαθμολογίας. Γενικώς, το παιδί μου, ένας τρόπος να πάρουν οι μικροί λίγα περισσότερα χρήματα από όσα παίρνουν μέχρι τώρα και οι μεγάλοι λίγα λιγότερα χρήματα από όσα παίρνουν μέχρι τώρα ή από όσα έπαιρναν μέχρι τότε. Ναι. Και ένας δεύτερος τρόπος κεντρικής διαχείρισης είναι υπάρχουν ατομικές συμβάσεις των ομάδων με τηλεοπτικούς παρόχους. Κάνουμε το άθροισμα. Χι λεφτά Ολυμπιακός, χι ο ΠΑΟΚ, χι ο Παναθηναϊκός, χι ο Άρης, χι ΑΕΚ, χι μικροί. Τα βάζουμε όλα κάτω. Βλέπουμε ότι αυτό είναι 60. Όπου έχουν μαζέψει όλοι με τις ατομικές συμβάσεις. Δίνω ένα τυχαίο νούμερο. Και λέμε μάλιστα τώρα τα 60 δεν έχει σημασία από αυτά τα 60. Ξέρω εγώ, παίρνει 13 Ολυμπιακός και 10 ο ΠΑΟΚ και 5 ο Παναθηναϊκός. Τα μοιράζουμε σαν να είναι 60 για όλους. Τα μεταφέρουμε τα έσοδα όλα στη Super League και η Super League τα μοιράζει και τα μοιράζει με έναν αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που σου είπα νωρίτερα. Ωραία. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να συμβεί. Υπάρχουν τεράστιες
διαφορές ανάμεσα στο συμβόλαιο που υπογράφει ο Λεβαδιακός που ανέβηκε στην κατηγορία Μέτρο Ολυμπιακό. Τεράστια, δηλαδή ξέρω εγώ είναι 10 φορές απάνω το συμβόλαιο του Ολυμπιακού σε σχέση, 10πλάσιο σε σχέση με του Λεβαδιακού. Οπότε δεν είναι εύκολο το μοίρασμα. Είχε εκπονηθεί ένα σχέδιο από του Λισάνδρου όταν ήταν πρόεδρος στη Λίγκα. Ένα σχέδιο που τότε έμοιαζε πολύ φιλόδοξο και τα χρήματα που προβλέπονταν ότι θα συγκεντρώσουν οι ομάδες, το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, έμοιαζαν υπερβολικά της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αλλά σε αυτό το σχέδιο προβλέπονταν ακόμα και το κύπελλο Ελλάδας μέσα και η Super League 2, τα δικαιώματα, δηλαδή τα αποκλειστικά δικαιώματα όλου του πρωταθλήματος, όλου του κυπέλου και όλου του πρωταθλήματος Super League 2. Και πάλι έμοιαζαν πάρα πολλά τα χρήματα. Αν με ρωτάς σήμερα εκεί που έχουν φτάσει οι ατομικές συμφωνίες, αυτό το ποσό δεν είναι υπερβολικό. Πάνω κάτω είναι περίπου όσα συγκεντρώνονται. Τώρα, αν θα βρεθεί ένας τηλεοπτικός πάροχος να πληρώσει αυτό το ποσό για να τα εξασφαλίσει όλα αυτά, και αν θα φτάνει σήμερα αυτό το ποσό, γιατί πριν 2 χρόνια μπορεί να έφτανε, σήμερα δεν ξέρω αν φτάνει, με τις νέες συμφωνίες που έχουν υπογράψει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και ο Άρης, ναι, που είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτήν που είχε τότε. Συνεπώς, είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Για μένα δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την κεντρική διαχείριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνο έτσι μπορούμε να δούμε μια ποιοτική αναβάθμιση του. Αποδέχομαι τις ενστάσεις των μεγάλων ότι ναι, αρκεί τα χρήματα αυτά που θα πάνε, τα περισσότερα χρήματα που θα πάνε στους μικρούς, να μην πάνε στις τσέπες κάποιων επιτίδιων προέδρων, αλλά πραγματικά να πάνε στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι όντως μια πραγματική ανησυχία, αν είναι να φτιάξουμε κεντρική διαχείριση για να μεγαλώσουν το πορτοφόλι τους και τα έσοδά τους κάποιοι βλαχοπρόεδροι και όχι να βελτιώσουν τις ομάδες τους, πρόβλημα είναι. Αλλά αυτό πάντα βρίσκεις τον τρόπο να το λύσεις. Μπορείς να απαιτείς ένα πραγματικό εξοδολόγιο που θα εγκρίνεται από σένα, από μια δική σου επιτροπή στη Super League, ότι όντως τα χρήματα που πηγαίνουν στους μικρούς πέφτουν στο ποδόσφαιρο και δεν πέφτουν στις τσέπες, ό,τι συνεπάγεται ποδόσφαιρο. Βελτίωση υποδικών εγκαταστάσεων, δημιουργία προπονητικών κέντρων, βελτίωση ακαδημιών, αύξηση μπάτζετ ομάδας, οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει τα χρήματα να πηγαίνουν σόνι και καλά σε ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας. Ναι. Αλλά δεδομένα να πέφτουν κάπου. Άλλωστε δεν μιλάμε για κάτι τρομερό, για κάποια τρομερή, ξέρω εγώ, αντιστοιχία σε σχέση με τώρα. Δηλαδή, απλώς σε σχέση με τώρα, ο ΠΑΣ, ας πούμε, που μπήκε στην εξάδα την περσινή σεζόν, είχε ένα από τα χαμηλότερα τηλεοπτικά συμβόλαια στην Super League. Το δεύτερο, το τρίτο, χαμηλότερο. Ναι. Ναι, δεν σου μοιάζει με φέαρ αυτό. Αν υπήρχε κεντρική διαχείριση, επειδή ακριβώς θα είχε τερματίσει έκτος και θα είχε μπει στην εξάδα, θα είχε πάρει ένα μπόνους πολύ σημαντικό, άρα θα είχε και κίνητρο να τερματίσει έκτος, όχι μόνο αυτός, αλλά όλοι, που τώρα δεν το έχουν, ή τέλος πάντων δεν έχουν σοβαρό οικονομικό κίνητρο. Όπως επίσης θα έχεις κίνητρο να τερματίσεις ως πρώτη επαρχιακή ομάδα, θα έχεις κίνητρο να τερματίσεις έβδομος, γιατί άλλο το έβδομος και άλλο το δέκατος, που σήμερα δεν έχει καμία διαφορά, αλλά με μια κεντρική διαχείριση θα μπορούσε να έχει διαφορά 300.000 ευρώ, ας πούμε, το 7 με το 10, που για αυτού του τύπου τις ομάδες σημαίνει δύο καλά συμβόλαια και ούτω καθεξής. Τέλεια. Άρα λοιπόν με ένα τηλεφώνημα νομίζω διάρκειας 5 λεπτών στον καθέναν τους έψησε και από το πουθενά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πρόεδρος της Super League, από εκεί που το τελευταίο διάστημα, τα προηγούμενα 24 ώρα μάλλον λέγαμε ότι θα είναι ο κύριος Παπαϊωάννου της Λαμίας, τελικά είναι ο κύριος Μαρινάκης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και μεγάλο ρεύμα από Παπαϊωάννου, ούτε μεταξύ των μικρών. Για να είμαι ειλικρινής. Μα δεν υπήρχε κι άλλος. Μπράβο. Ναι, θα ψηφιζόταν περίπου επειδή δεν υπήρχε άλλος. Όπως και η περίπτωση του κύριου Μπαλτάκου στην ΕΠΟ. Σωστά. Υπήρχε άλλος. Υπήρχε διάθεση να μπει άλλος μπροστά. Ναι. Οπότε ήταν και σχετικά εύκολη η ανατροπή, θέλω να πω. Δεν ήταν ότι είχε κάποιο μπλοκ δεδομένο. Ξέρω εγώ αν είχε κατέβει ο Κοστούλας, δεν είναι ένα παράδειγμα. Θα ήταν πιο μπλοκ η υποψηφιότητά του. Και εκτός από πρόεδρος της Super League, είναι και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ πλέον, έτσι. Θεσμικά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Ναι, αυτό είναι. Εκεί είναι όλο το θέμα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη πλάκα.
Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Θυμίζω η ΕΠΟ είναι αναφαδόν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Μπαλτάκος έχει πει ότι ο νέος πρόεδρος ΕΠΟ ότι θα βρει έναν τρόπο μέσα από το καταστατικό ώστε να την κάνει και υποχρεωτική για την επόμενη, από την επόμενη σεζόν και μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει αυτό και με ποιες προϋποθέσεις, αλλά σίγουρα και εκεί θα έχουμε έναν μεγάλο τζόγο, όπως τον μεγαλύτερο τζόγο όλων θα τον έχουμε και για διαιτησία, αν θα αλλάξει ο Κλάντεμπεργκ και ποιος θα έρθει στη θέση του Κλάντεμπεργκ. Μην μου το χαλάς τώρα, είναι καλοκαίρι, ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Είμαστε στο 50-50 τώρα αν θα είναι ο Μάρκ ή δεν θα είναι ο Μάρκ. Μου το λες τώρα αυτό έτσι? Μην έχουμε φτάσει και στο 40-60, δεν ξέρω. Το 60 ποιο είναι, το δεν? Το δεν, ναι. Θα μαλώσουμε. Θα μαλώσουμε όλους. Εγώ τον θέλω τον Μάρκ. Θέλω, είναι το κερασάκι. Η κουβέντα περί επαγγελματικής διαιτησίας και πόσο μπορεί να υπάρξει επαγγελματική διαιτησία στην Ελλάδα. Εκτός και αν μπορούμε να φέρουμε καλύτερο. Έχουμε διάφορα για να ζούμε κόντρες. Μιχαλή, αν μπορούμε να φέρουμε κάποιον καλύτερο. Δηλαδή υπάρχει καλύτερο μοντέλο, ρε παιδί μου, πιο μεγάλο. Δεν έχω ακούσει ονόματα για να σου πω. Δεν έχω ακούσει ονόματα. Ξένος. Όλες οι πλευρές λένε ότι ξένος θα είναι και ο νέος αρχιδιετής. Αν αλλάξει ο Κλάντεμπεργκ. Αλλά δεν έχω ακούσει ονόματα για να σου πω. Και δεν ξέρω και τι θέση θα πάρει σε όλη την ιστορία η UEFA. Mm. Είναι και αυτό ένα. Η UEFA και η FIFA. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Δηλαδή, θεωρητικώς δεν έχουν λόγο να εμπλακούν αν τοποθετηθεί ένας άλλος ξένος. Πρακτικώς μπορούν να εμπλακούν. Θυμίζω ότι μέρος των χρημάτων του άλλωστε τον έφεραν, σημαντικό μέρος των χρημάτων του το πλήρωναν αυτοί. Βέβαια θα μου πεις τώρα μπορεί ο επόμενος να μην είναι ένας τόσο ακριβώς. Οπότε να μην χρειάζεται τα ξένα χρήματα για να πληρωθεί. Ναι. Και να πληρώνεται μόνο από τις μεγάλες. Αλλά και οι μεγάλες για να το πληρώνουν θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό. Και να συμφωνήσουν με μια φόρμουλα αντίστοιχη του Κλάντεμπεργκ. Δηλαδή ότι μόνο αν δύο άρουν επισήμως την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του μπορεί να τεθεί θέμα αντικατάστασής του. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Για να επιστρέψω. Έχει τζόγο. Βέβαια έχει τζόγο. Επειδή, να κλείσουμε αυτό για να επιστρέψω στην αρχή εκεί που έλεγε κάτι για γάμους και τα ούλια που λέγαμε. Χωρίς και ο Τσιρίλο μετά από 12 χρόνια. Ναι, το είδα. Το πήρε το κάπτο βάτι. Δεν το πίστευε κανένας. Αγάπες και λουλούδια και αυτό και πόσο ερωτευμένοι είμαστε και πόσο αγαπιόμαστε και να το παιδί μας και να τα social και να φιλιά και να τραπέζια. Εντάξει, 12 χρόνια είναι αυτά. 12. 12. 12. Λοιπόν. 12. Ναι. Εκτός αν κάνει κάποιος. Κανονικά οι γάμοι πρέπει να γίνονται με συμβόλαιο όπως είναι οι ποδοσφαιριστές. Και είμαστε και πολλοί αθλητές δηλαδή. Συμβόλαιο. Ναι. Και μετά το πανεξετάζουμε το θέμα. Εντάξει, υπάρχει το σύμφωνο. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Έτσι, μέσω Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε και ο Κάργας. Ανακοινώθηκε και ο Κοτάρης και σήμερα. Έγινε αυτή η ιστορία. Με ωραία παρουσίαση. Έγινε και αυτή η ιστορία με τον Δόνη, τον Τάσο. Ναι, που ήταν να έρθει αλλά δεν έρχεται. Και ο Άρης έχει πολλά. Τέλος πάντων, κάπου εκεί είμαστε τώρα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να ξαλλάξει πάλι αυτή η ιστορία. Τώρα πάντως είμαστε στο δεν έρχεται. Ναι. Και στο τυφουλάρι για τον Άρη ο ΠΑΟΚ. Τι λείπει τώρα στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ λείπει... Πουλάρι για τον... Νάρεϊ. Ξέρεις τι άκουσα, για τον Άρη. Και λέω, τι, έχασα τίποτα μέσα από τον Κυριακό. Πού μου να ξαφνά. Όχι. Ο Άρης Πουλάρι για τον Γκρέι. Έναν center for πάλι από την Αγγλία. Ναι. Έχει βρει κάποιες άκρες εκεί ο Καρυπίδης. Αυτός είναι center for, σε σχέση ενώ με τον Καμαρά. Ένα κλασικό center for. Και αυτός δεν είναι... αυτό που λέμε το βάρη φορ, συνήθως έπαιζε δεύτερος επιθετικός σε 4-4-2, αλλά είναι center for. Ένα παιδί που σε απαιτητικά πρωταθλήματα όπως είναι αυτό της Premier League και της Championship σκοράρει. Πέρυσι στην QPR έβαλε 10 γκολ. Γενικά δεν του βγήκε η μεταγραφή στη Watford, αλλά στη Watford δεν... Είναι μια τελείως η πιο ασόβαρη αγγλική ομάδα νομίζω. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει Ιταλούς ιδιοκτήτες. Μια ομάδα που αλλάζει κάθε 3 μήνες προπονητές, είτε ανεβαίνει είτε πέφτει. Ελληνική. Δεν βρίσκεις άκρη. Μια ομάδα που κάνει 30 μεταγραφές κάθε καλοκαίρι, που παίρνει παίχτες από εδώ, τους πάει στην Ιταλία, τους ξαναφέρνει. Ένα σόβαρο πολύ κλαμπ. Οπότε
δεν μπορείς να κρίνεις γιατί δεν έπιασε εκεί. Το λέω γιατί εκεί έκανε μια πανάκριβη μεταγραφή. Over 20 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά στην καριέρα του έχει κάνει ακριβές μεταγραφές. Πρέπει οι ομάδες για τα πάρε δώσε του να έχουν δώσει καμιά τώρα πενταριά, 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σε καλή ηλικία για center for. Μαθαίνω ότι είναι πολύ ψηλό το συμβόλαιο που προσφέρει ο Άρης. Υψηλότερο από του Καμαρά, που ήταν, ξέρω εγώ, του τύπου 800.000 net συμπόνους. Του Γκρέι φαίνεται πως είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό του Καμαρά. Βεβαίως για να ολοκληρωθεί το deal πρέπει να ολοκληρωθεί το deal του Καμαρά με τον Ολυμπιακό, που νομίζω είναι θέμα ωρών. Επειδή βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει ένα τάγκ για το θρύλο για τον Καμαρά και πολλά γκολ, λέω τώρα εγώ. Επειδή στον Άρη αυτή την περίοδο που έπαιξε, αυτό το χρονικό διάστημα που λέγαμε όλοι παιχταράς, αλλά ρε φίλε, χάνει τα αυτά που δεν χάνονται, έτσι. Φαντάζεσαι τώρα να πάει εκεί και να τον δούμε από τον πρώτο γύρο με καμιά εικοσαριά γκολ στον Καμαρά και να λέμε τι γίνεται, ρε φίλε. Τι έφταξε τελικά, ήταν μικρότερες οι αιστείες πέρυσι. Γενικώς δεν είναι ότι στον Άρη πάντως δεν το είδαμε να σκοράρει πολύ. Θα έλεγα ότι στον Άρη το είδαμε να σκοράρει σε σχέση με την προηγούμενη καριέρα του. Εντάξει, τι είναι σκοράρει. Πέναλτι και εντάξει, έβαλε κανένα 2-3 καθοριστικά. Εντάξει, οκ. Συμφωνώ. Λέω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, έχεις δίκιο. Τον κοίταγες και έλεγες πω μια χρονιά 15, την άλλη 20, την άλλη 18. Δεν πήγαν αυτά. 3-4 γκολ έβλεπες να βάζεις κάθε χρονιά. Ο Γκρέι δεν είναι τέτοια περίπτωση, είναι πιο γκολτζής. Δεν ξέρω να πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Δεν ξέρω αν θα βρει τέτοια στην Αγγλία ή αν θα επιμείνει να μείνει στην Αγγλία ο Γκρέι, γιατί πια αν θα βρει θα βρει στην Championship, δεν νομίζω ότι θα βρει στην Premier, ή αν θα βρει στην Premier θα βρει για δεύτερος τρίτος κάπου και όχι για βασικός. Συνεπώς, μπορεί κανείς να πει ότι με βάση το βιογραφικό του είναι ένα upgrade του Άρη, αλλά ξαναλέω, τελείως διαφορετικού τύπου παίχτης. Δεν έχει την έκρηξη και την ταχύτητα του Καμαρά, όχι ότι είναι αργός, αλλά καμία σχέση με τον Καμαρά. Είναι πιο φορ από τον Καμαρά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά δεν είναι, πώς να το πω, αυτό που λέμε το βαρύ φορ. Δεν είναι τέτοιου τύπου παίχτης. Είναι αρκετά κινητικός, θα βγει και έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένας καλός παίχτης. Αν ο Άρης πληρώνει πάρα πολλά, πάντα όταν μπαίνεις ποδοσφαιριστή από την Αγγλία, πληρώνεις, δεν γίνεται να μην πληρώσεις την υπεραξία, ότι τα τελευταία 8 χρόνια έπαιζε στην Premier και στην Championship. Την πληρώνεις από την υπεραξία, θέλοντας και μη. Έτσι είναι. Και πώς να το πω, αυτή η ιστορία με τον Γκατσίνοβιτς έπαιξε πολύ. Δηλαδή πώς άρπαξε, πώς έγινε ξαφνικά ο Γκατσίνοβιτς από, εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, συμπαθητικός, έγινε τόσος δώρος με την κίνηση. Έχει να κάνει με την κίνηση της ΑΕΚ, ας πούμε, ότι παίρνει ένα παίκτη που έπαιζε πέρυσι στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό πήρε και την έκταση, αλλά ρε παιδί μου, για τον Γκατσίνοβιτς πολύ φασαρία, έτσι, ναι. Ναι, κοίτα να δεις, ο Γκατσίνοβιτς έχει δύο πλεονεκτήματα. Πέρα από το ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής που έχει ένα σημαντικό ελάττωμα παίζοντας είτε 8 είτε 10 είτε εξτρέμ, ότι δεν έχει πολλά γκολ, έχει πολύ λίγα γκολ, αλλά είναι δημιουργικός και είναι και αρκετά γρήγορος για τη συγκεκριμένη θέση. Υπήρξε μια αίσθηση ότι η σημαντική βελτίωση του Παναθηναϊκού το δεύτερο εξάμεινο της σεζόν οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό και στην δική του παρουσία. Αυτός ήρθε το Γενάρη και αυτός έκανε πολύ πιο λειτουργική την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είχε μια αίσθηση ότι στον Γκατσίνοβιτς δεν θα φτάσει κάποια ομάδα να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να αποκτήσει τα δικαιώματα του από τη Χόφενχάιμ, ούτε θα φτάσει να δώσει κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον ίδιο. Και θεωρούσε ότι αν το τρενάρει και το αφήσει να κυλήσει μέχρι τον Αύγουστο, θα τον έπαιρνε, γιατί δεδομένα ήθελε και ο ίδιος να φύγει από τη Χόφενχάιμ και στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα πέρασε καλά, θα τον έπαιρνε με καλύτερους οικονομικούς όρους. Είτε ξανά ως δανεικό με μια οψιόν αγοράς, είτε με αγορά απευθείας, αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα από το περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ που ζήταγε η Χόφενχάιμ. Η διαφορά είναι ότι ο Γκατσίνοβιτς έχει έναν μάνατζερ ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις στην Ελλάδα, εκτός από τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Τον πρότεινε λοιπόν στην ΑΕΚ, όταν κατάλαβε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κινηθεί τώρα για την αγορά του.
Και η ΑΕΚ τον έδειξε στον Αλμέιδα και ο Αλμέιδα είπε αμέσως ναι. Η ΑΕΚ ήταν διατεθειμένη να τα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Περίπου 1,5 εκατομμύριο, ίσως λίγο λιγότερο στη Χόφενχάιμ, αλλά θα της αφήσει και ένα σοβαρό ποσοστό μεταπόλησης. Και περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο στον ίδιο. Ο Γκατσίνοβιτς δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αθήνα, Ελλάδα, βασικός. Οκ, όχι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Δεν είναι ότι πρόλαβε να γίνει γέννημα θρέμα τριφύλι. Και κάπως έτσι έκλεισε δουλειά, η οποία δουλειά φυσικά η ΑΕΚ κινήθηκε με πολύ μεγάλη μυστικότητα. Ο μάνατζερ που είχε κάνει διάφορα deal με την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, ανάμεσά του στο deal του Τσούμπερ, προφανώς δεν το διέρευσε πουθενά, ώσπου σχεδόν συμφωνήθηκαν τα πάντα όταν έγινε γνωστό ότι ο Γκατσίνοβιτς έρχεται στην Ελλάδα για την ΑΕΚ. Εντάξει, από αυτά τα μεταγραφικά story που εξητάρουν ή εξαγριώνουν ο παντούς. Τώρα είναι στα κάγκελα η φίλη του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, ναι. Άλλο μεταγραφικό θα μας πεις, θα μας αποκαλύψεις ή θα το κρατήσεις. Εντάξει, το Παναθηναϊκός πούλησε το Βέλεθ, είναι μια μεγάλη απώλεια, αλλά είναι και ένα σημαντικό έσοδο. Πούλησε το Βέλεθ σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν είναι απλό, για 31 ετών κεντρικό αμυντικό. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα ότι ο Δόνης πλακώθηκε με τον Παναθηναϊκό και σχεδόν έφυγε επειδή πήρε το Βέλεθ. Και τώρα δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για να τον πάρει στην Σαουδική Αραβία. Είναι από αυτά τα παράξενα, τα περίεργα του ποδοσφαίρου. Ο Άρης νομίζω αλλάζει και τον Λούμορ. Ναι. Άρης κάνει αυτό που είπες εσύ την προηγούμενη εβδομάδα στις αρχές, νομίζω, τη μοναδική μέρα που ήμουν, τη Δευτέρα. Ότι ή την προηγούμενη, αλλά ήταν εύστοχο, πολύ εύστοχο αυτό που είπες, Μιχάλη, ότι κάνει πολλές αλλαγές ο Άρης και σε σημαντικές θέσεις. Ναι. Θα είναι διαφορετικός. Πολύ. Πλησιάζουμε στο να έχει στα πρώτα μάτς με την Γκόμελ ίδιου σε σχέση με πέρυσι τον τερματοφύλακα, τους δύο στόπερ και έναν ή δύο, ναι, από τη μέση και μπρος. Για να δούμε. Όλοι άλλοι θα είναι καινούργοι. Φεύγουν και αύριο για προετοιμασία. Στην Αυστρία. Ο ΠΑΟΚ πετάει τρέξει. Τώρα. Ναι, ο Άρης πρέπει να τρέξει. Δηλαδή πρέπει την επόμενη εβδομάδα να κάνει τουλάχιστον 3-4 μεταγραφές. Θυμίζω δεν έχει ολοκληρώσει καν του Καμάτσο. Στην πραγματικότητα έχει ολοκληρώσει μία, του Ντιόπ. Και έχουν φύγει πόσοι. Πολλοί, πάρα πολλοί. Όχι, συγγνώμη, έχει ολοκληρώσει και του Πίρισμαν. Δύο. Α, ναι, αυτή και είναι, περιμένουμε, ναι, περιμένουμε του Καμάτσο. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ακόμα στα μπακ, που φαίνεται ότι θα αλλάξει και τον Λούμορ. Και κυρίως περιμένουμε στην επίθεση, εκεί όπου έφυγαν όλοι. Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια στον Άρη μεταγραφές. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια, κύριε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.